Βιασύνη για αποτελέσματα, βιασύνη για άμεσα αποτελέσματα και μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Σε αυτό το βίντεο θα πούμε μερικά πράγματα πάνω σε αυτό. Τι σημαίνει όταν μιλάς με μια επιχείρηση από μικρή μεσαία ακόμα και μέχρι και πιο μεγάλες και δεν καταλαβαίνουν όταν τους εξηγείς κάποια πράγματα. Τι σημαίνει δεν καταλαβαίνουν. Για παράδειγμα, ξεκινάς ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο σαν brand δεν σε γνωρίζει κανείς. Όταν λοιπόν θες να στοχεύσεις σε παραγγελίες, θες δηλαδή ουσιαστικά να ανεβάσεις το brand και να ανεβάσεις πωλήσεις, θα πρέπει να κάνεις μια σειρά βημάτων. Ανοίγεις μια επιχείρηση και θα πρέπει να γνωρίζεις ότι, ξαναλέω, όταν δεν σε ξέρει κανείς και μπαίνει σε έναν τόσο σκληρό ανταγωνισμό όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα και γνωρίζουμε πολύ καλά το αγοραστικό κοινό, δεν είναι Αγγλία εδώ, ούτε κάποιες άλλες πιο προηγμένες χώρες, τουλάχιστον σε αυτό. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι χρειάζεται υπομονή. Όταν λοιπόν κτίζεις κάποιες διαφημιστικές καμπάνιες στο Google Ads, στα social media και θέλεις και απαιτείς να δεις παραγγελίες από τις πρώτες δύο εβδομάδες, το οποίο όλοι το θέλουμε, δεν το θέλουμε εμείς. Λογικό είναι, είναι πάρα πολύ ευχάριστο να συμβεί αυτό και δεν έχεις την απαιτούμενη υπομονή για να χτίσεις το brand, τότε έκανες λάθος που άνοιξες την επιχείρηση. Δεν θα πρέπει να την ανοίξεις. Ένα θέμα είναι αυτό. Ή θα πρέπει να αλλάξεις την νοοτροπία. Όταν ξεκινάμε διαφήμιση, εγώ τώρα να ανοίξω ηλεκτρονικό κατάστημα, τώρα, αύριο, να έχω ετοιμάσει όλα τα πράγματα, από που θα πάω στο κάρο, από που θα, το οτιδήποτε θέλω να χτίσω, γνωρίζω όταν δεν με ξέρει κανείς ότι θα πρέπει να επενδύσω χρήματα. Το ξέρω. Αν δεν θέλω να τα επενδύσω αυτά τα λεφτά, ή ζορίζομαι, ή δεν μπορώ, ή οτιδήποτε, ας μην το ανοίξω καλύτερα, ή να το ανοίξω όταν θα είμαι πιο έτοιμος. Ξεκάθαρα πράγματα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το επόμενο κομμάτι είναι η παραπλάνηση σε εισαγωγικά. Παραπλάνηση σημαίνει όταν μιλάς με επιχειρήσεις οι οποίες βλέπεις ότι έχουν το budget, το βλέπεις. Μπορεί να μιλήσεις μια επιχείρηση η οποία επενδύει χιλιάδες ευρώ στα λειτουργικά της έξοδα και σου λέει ότι δεν μπορώ να δώσω πάνω από 200 ευρώ διαφήμιση στα social media. Πρώτον, το δεν μπορώ. Μιλάς με ανθρώπους που καταλαβαίνουν την αγορά, βλέπουν το brand σου σε έναν βαθμό τι επενδύεις, δεν είναι άσχετος ο άλλος όταν μιλάς μια διαφημιστική. Δεν υπάρχει δεν μπορώ λοιπόν εκεί, υπάρχει δεν θέλεις, θες να επενδύσεις λίγα λεφτά, προσπαθείς να γλιτώσεις λεφτά από την αμοιβή του agency, προσπαθείς να γλιτώσεις λεφτά από εδώ και όταν ξεκινήσει λοιπόν η διαφημιστική προσπάθεια, αν κάποιος είναι τίμιος και ειλικρινής απέναντί σου, δεν μπορείς να του πεις με 200 ευρώ γιατί δεν κλείνω πελάτες με υπηρεσίες των 10.000. Δηλαδή, όταν πουλάς υπηρεσίες 5, 7, 8, 10.000, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι κατασκευή πισίνας, να είναι ανακαίνιση σπιτιού, να είναι κατασκευή φαρμακείων, να είναι επενδύσεις οι οποίες μιλάς σε ανθρώπους που πάνε και ψάχνουν κάτι πιο ακριβό από το να παραγγείλει ένα προϊόν των 50 ευρώ. Πρέπει να έχεις ρεαλιστικές προσδοκίες. Με 100, 200 και 300 ευρώ, φίλε μου, θα περιμένεις ένα οριακό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να κάνει θαύματα αυτός που σου κάνει τη δουλειά. Να είμαστε ξεκάθαροι. Θαυματοποιός ο διαφημιστής δεν είναι. Μπορεί όμως ο έμπειρος να σε φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Άρα, όταν επενδύεις σε διαφήμιση, δεν μιλάμε για το SEO, που και εκεί ήθελε επένδυση, σε διαφήμιση θα πρέπει να ξέρεις ότι μέχρι εκεί θα φτάσεις. Υπάρχει ένα ταβάνι. Συνολικά λοιπόν, τα θέματα είναι τα εξής στην ελληνική αγορά. Μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Δηλαδή, εκτός τόπου και χρόνου κάποιοι άνθρωποι, όταν στο επεξηγούν, θα πρέπει να καταλάβεις, δηλαδή, σου επεξηγεί ο άλλος σε ποια αγορά πας να μπεις, σου εξηγεί ένας έμπειρος επαγγελματίας στον χώρο της διαφήμισης τι να περιμένεις από αυτά που κάνεις, πολύ σημαντικό, έχεις μια πλήρη εικόνα και το πιο σημαντικό όταν θες να κάνεις επένδυση στα οργανικά αποτελέσματα, πρέπει να είσαι συνεπής. Εάν δεν μπορείς να είσαι συνεπής, και εδώ θα σου πω, μην το κάνεις καθόλου. Κλείς το μαγαζί και κάνε κάτι άλλο. Δηλαδή το SEO είναι τα οργανικά αποτελέσματα, το Search Engine Optimization, μέσα από τα οποία υπάρχει, χτίζεις, ειδικά ένα νέο site, χτίζεις οργανική επισκεψιμότητα. Θέλει χρόνο. Αυτό ισχύει και για το δικό μου site και για τις εταιρείες του site, για τον οποιονδήποτε. Δεν είναι θέμα μόνο σε σένα. Άρα εδώ είναι και που επενδύεις. Αν θες να χτυπήσεις κάποια πολύ δυνατά keyword της αγοράς, θέλει υπομονή. Αν περιμένεις με 100 και 200 ευρώ να χτυπήσεις αυτά τα δύσκολα keywords της αγοράς και να βγεις στις πρώτες θέσεις, πλανάς εκτρά. Δεν θα συμβεί.